εμφάνιση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ετοιμάζεται να κάνει ο Παύλος Χαϊκάλης. Το έργο, η Ιππή στο Αριστοφάνη. Εμείς πήραμε μία ιδέα από τις πρόβες, όπου χορός και πρωταγωνιστές προετοιμάζονται πυροδοδός για τη μεγαλειώδη πρεμιέρα. Ο Αριστοφάνης είναι πάντα επίκρος, ειδικά αυτό το έργο δε, είναι από τα πρώτα του και ακόμα μπορούσε, είχε τη δύναμη και τη δυνατότητα να κάνει μια ευθεία πολιτική κριτική. Έχουμε την τύχη να έχουμε δύο πολύ σπουδαίους ηθοποιούς για αυτό το έργο. Καταρχάς θα αρχίσω από τον Κλέωνα, από τον Παφλαγώνα, που είναι ο Γιώργος Αρμένης, ο οποίος έχει φάει με το κουτάλι την Επίδαυρο 40 χρόνια και για πρώτη φορά στην Επίδαυρο ένας μεγάλος ηθοποιός. Ο περισσότερος κόσμος τον ξέρει από την τηλεόραση, αλλά ο Παύλος είναι ένας ηθοποιός καθαρός του θεάτρου. Ποιος εσύ? Λουκανικάς ο Μέγας. Ρε, πατσάτζης είσαι. Και ποδαράκια έχω. Και θες να τα βάλεις μαζί μου, τολμάς και μου αντιμιλάς. Θα βάλω τις φωνές για να το βουλώσεις. Α, δεν μιλάς όμορφα. Έχουμε έναν πρωταγωνιστή που έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ ο Παύλος για να βγάλει τα πράγματα και να εκφράσει και να βγει ο λόγος του, που θα ταξιδέψει πάρα πολύ όμορφα μέσα στην Επίδαυρο, γιατί είναι η πρωτιά του. Και πιστεύω θα θριαμβεύσει. Πώς είναι η συνεργασία αυτή? Μια χαρά, υπέροχη. Είναι αντίπαλός μου, είναι αυτός που θα με εκθρονήσει, θα μου πάρει την εξουσία, αλλά αυτό σημαίνει μέσα στη σκηνή. Στη ζωή δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, είμαστε μια χαρά και αγαπημένοι. Έδωσα μάχη για να μιλάω πάντα πρώτος και την κέρδισα. Θα σκάσω! Δεν δικαιούστε να ομιλείτε, κύριε. Ας τον ένα σκάσει, πλάκα θα έχει! Είναι ένας ηθοποιός τον οποίο θαυμάζω απεριόριστα. Θαυμάζω τη λεκτική του ετοιμότητα, το time και τη μουσικότητα του. Λέω, εσύ είσαι μουσικός. Και γι' αυτό αυτό το στήριο δεν το χάσει ποτέ. Έρε, είμαι φαφλατάς αντάξιό σου, επιδέξιος μάγειρας και στα λουκάνικα και στην παρλαπίπα. Και όσο για τον εισαγγελέα, κάνω μελέτα και έρχεται. Είπες όντως ότι είναι η πρώτη σου φορά στην Επίδαυρο? Ναι, η πρώτη μου δουλειά. Γιατί? Γιατί είναι η πρώτη μου? Ναι. Γιατί δεν είχα ξαναπάει. Θέλω να πω, γιατί δεν ήταν νωρίτερα? Γιατί δεν είχα ποτέ πρόταση για την Επίδαυρο, ή αν τύχαινε να έχω μια πρόταση είχα κλείσει κάπου αλλού. Πολύ απλά, ίσως γιατί δεν πίστευα ότι μπορώ να πάω στην Επίδαυρο. Δεν ξέρω. Δεν έτυχε, ναι, δεν έχει τύχει ποτέ να πάω ούτε σαν χορός. Πάω κατευθείαν, ας πούμε, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επίδαυρο, δεν έχει τύχει να πάω σαν... Τι σημαίνει για έναν ηθοποιό σαν και σένα ότι θα παίξω στην Επίδαυρο? Ξέρεις, εγώ έχω μια άποψη και μια θέση χρόνια τώρα. Πάντα πίστευα ότι δεν είναι το ζητούμενο να πας να παίξεις ένα ρόλο. Είναι με ποιους θα το κάνεις και πώς θα το κάνεις. Και νομίζω ότι σε αυτό δικαιώνουμε, γιατί η πιο κατάλληλη συγκυρία για να πάω στην Επίδαυρο είναι ότι πάω με ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι είναι άμεσα επίκαιρο. Δηλαδή, πιστεύω δεν υπάρχει πιο επίκαιρο έργο, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ενδιαφέρον έργο αυτή τη στιγμή από τα θεατρικά δρόμενα όσο η Ιππή στο Αριστοφάνη. Και σου εξηγώ όχι ότι παίζω, όσο για αυτά τα οποία διαπραγματεύεται. Με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, ίσως πέρυσι πρόπερση να μην έλεγε τόσα, φέτος λέει πολλά. Και το δεύτερο είναι ότι συνεργάζομαι με τον Γιώργο τον Αρμένη και τον Βασίλη τον Νικολαίδη. Με τον Γιώργο τον Αρμένη πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ένας άνθρωπος τον οποίο θεωρώ, τον βλέπω σαν δάσκαλο επάνω στη σκηνή, γιατί μόνο τη θητεία του στο θέατρο τέχνης παίρνεις από μισάς πράγματα. Και τον Βασίλη τον Νικολαίδη, που είναι τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε, στις άλλες δύο φορές που έχουμε κάνει πάλι επιτυχίες, ήταν με την Τίκη της Μαρούλας, μια παράσταση που βραβεύτηκε, και τον Ταρτούφο με τον Γιάννη τον Μπέζο που είχαμε κάνει στο θέατρο Πόρτα, και αυτό επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Εγώ θα σταθώ βέβαια σε δύο παιδιά τα οποία κατεβαίνουν για πρώτη φορά και αυτοί στην Επίδαυρο, και νομίζω ότι αυτοί θα λάψουν περισσότερο από τον καθένα, γιατί είναι δύο νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα. Ο ένας είναι ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος που κάνει τις χορογραφίες, και η κοπέλα η άλλη είναι η Αντιγόνη Τσολάκη, η οποία κάνει τη μουσική. Δύο παιδιά τα οποία θα συζητηθούν στο έπακρο, γιατί νομίζω ότι έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα. Δεν είναι διαφήμιση, είναι πραγματικά. Έχουμε μείνει άναυδοι όλοι. Δηλαδή είναι κάτι μαγικό αυτό το οποίο συμβαίνει στις πρόβες, και νομίζω ότι θα το εισπράξει ο κόσμος. Και επειδή με ξέρεις ότι πάντοτε μιλάω με αλήθεια και όχι να κολακεύω, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για όλους μας που κατεβαίνουν. Ναι. Ανάμεσα στους λόγους που έδωσες για την Επίδαυρο ήταν ότι ίσως δεν πίστευες ότι μπορούσες να πας
Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να σου πω κάτι. Δεν αποφασίζω εγώ να πάω στην Επίδαυρο. Η αυτοπεποίθησή σου γενικά. Όχι, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν στο κρύβω. Είναι τώρα ή ήταν πάντα. Πάντα ήταν η αυτή μου. Και πάντα από τότε πίστευα... που ξεκίνησε. Ναι. Πάντα πίστευα ότι όταν ξεκινάει ένα ηθοποιό πρέπει να δείξει αυτό που είναι. Μεγαλώντας τα πράγματα, το track άρχισε να μπαίνει περισσότερο όταν εσύ έγραφε μια κριτική, παραδείγματος χάρη, η οποία με εξυμνούσε. Πρέπει εγώ, είχα track απέναντί σου να σου δικαιώσω ότι αυτό που έχεις γράψει κάποτε ισχύει και ότι μπορώ να βελτιώσω τα πράγματα. Mm. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Δεν ήταν, στην αρχή, όταν βγαίνεις, γι' αυτό και το λέω και στα νέα παιδιά, δεν πρέπει να έχεις track στην αρχή. Track πρέπει να το έχεις μετά για να δικαιώσεις τη θέση την οποία κατέχεις και παίρνεις σιγά-σιγά μέσα στο θεατρικό χώρο. Από εκεί πέρα. Τα δείγματα γραφής μου 30 χρόνια στο θέατρο είναι γνωστά. Απλώς θα τα πιστεύω ότι οι άνθρωποι που διευθύνουν τα πράγματα δεν εμπιστευόντουσαν ότι μπορεί εσύ να, να κάνω κάποια. Ή ακόμα ξέρεις κουβαλάω, ενώ είμαι παιδί του θεάτρου, δηλαδή η τηλεόραση με ανακάλυψε από το θέατρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που σε αντιμετωπίζουν και σου λένε είσαι τηλεοπτικός ηθοποιός, η τηλεόραση σε έκανε γνωστό. Ναι, η τηλεόραση μας έκανε. Όλους όμως μας έκανε τηλεόραση γνωστούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ηθοποιός που να μην έχει κάνει γνωστό η τηλεόραση. Έτσι. Δεν γίνεται να μην σε κάνει γνωστό η τηλεόραση, δεν γίνεται, αλλά η ουσία είναι τι θεατρική παιδεία έχεις, Και εκεί είναι η ένσταση. Δεν είναι ένσταση, είναι θέμα κατά πόσον ένας τοπίος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι, το είχε κάνει πιο πριν. Εγώ σου πω την αλήθεια, δεν με πειράζει το ότι δεν είχα πάει στην Επίδαυρο, πηγαίνω για πρώτη φορά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πιστεύω ότι πηγαίνω σε ένα πολύ ωραίο χρονικό σημείο, σε μια παράσταση που έχει να πει πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού, γιατί το ζούμε κάθε μέρα μες στην παράσταση και είναι μια κραυγή αυτή η παράσταση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό εκφράζει. Είναι η φωνή ενός λαού ο οποίος θέλει να ακούσει και να πει πράγματα και του δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Και νομίζω ότι οι συνεργάτες είναι κάτι το οποίο δεν έχει αμφιβολία ότι θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλει κάποιος να σε χτυπήσει, θα σε χτυπήσει ό,τι και να κάνεις. Ήδη γραφτήκανε στον τύπο ότι πάνε να κάνουμε αρπαχτή. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να πας στην Επίδαυρο και να κάνεις αρπαχτή, ναι. Και να σου πω και κάτι. Άντε, εμένα, το να βάζεις εμένα και τον Γιώργο τον Αρμένη στο ίδιο σημείο ότι και ο Αρμένης πάνε να κάνει αρπαχτή με μια προϊστορία, ας πούμε, δεν είναι ένα νέο παιδί ο Γιώργος. Ένα άνθρωπο που κουβαλάει μια. Να λες ότι πάνε να κάνει αρπαχτή ένα άνθρωπο που έχει λιώσει μέσα στο θέατρο, χωρίς να δεις την παράσταση, χωρίς να έχεις ακούσει πρόβες, χωρίς να έχεις δει τίποτα, νομίζω ότι είναι προσβολή, ας πούμε. Και να σου πω και κάτι και να τεκμηρώσω γιατί δεν κάνουμε αρπαχτή. Ήδη είμαστε το μοναδικό θέατρο το οποίο το επικοινωνούμε είναι ότι κατεβάσαμε το εισιτήριο λόγω της οικονομικής κρίσης στα 20 ευρώ και στα 15 το φοιτητικό για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος. Δηλαδή είναι το εισιτήριο μας πιο κάτω και από τις περσινές και προπέρσινες παραστάσεις. Γιατί καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και θέλουμε να μπει ο κόσμος μέσα να ευχαριστηθεί την παράσταση και εντάξει. Το κέρδος, αν θα βγει, θα βγει μέσα από αυτή την προσέλευση και όχι από το να βάλουμε ένα εισιτήριο 25 ευρώ, το οποίο θα ταρακουνήσει τον άνθρωπο, τον κόσμο και δεν θα μπορεί να μπει, να σκεφτεί, να μπει να την παράσταση. Πρέπει να μας διακόψει όμως, να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε τον Παύλο αμέσως μετά.